Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Μάνος γίνεται άθελα του συνένοχο στην επίθεση που δέχεται η Μαρίνα από τον Ανέστη. Όλα ξεκινούν από τη στιγμή που η Μαρίνα ορμάει με μία πέτρα στον Ανέστη, θέλοντας να τον αποτρέψει από το να βλάψει την ευτυχία. Εκείνος μεθυσμένος ένα βράδυ βλέπει την ευτυχία μπροστά του και της επιτίθεται, με σκοπό να της κάνει κακό. Η Μαρίνα ακούγοντας τις φωνές, σπέβδει στο σημείο και τους χωρίζει, τραυματίζοντας τον Ανέστη και έκτοτε ο αδίστακτος Ανέστης διψάει για εκδίκηση. Θέλει να κάνει κακό στην Μαρίνα, θέλει να την δει να υποφέρει. Για να το πετύχει σχεδιάζει μαζί με τα τσιράκια του μία επίθεση, που θα τρομάξει αρκετά την Μαρίνα, ζητάει από δύο άντρες να την χτυπήσουν και να την διάσουν, θέλοντας να την εκδικηθεί. Η Μαρίνα καταφέρνει να γλιτώσει και τρέχει αμέσως στο τμήμα. Ο Ανέστης όμως δεν τα παρατάει. Ζητάει από τον Βρετάκο λεφτά για να οργανώσει ένα νέο σχέδιο κατά της Μαρίνας, το οποίο θα αποτελεί το τελειωτικό του χτύπημα. Έτσι λοιπόν ο Μάνος άθελα του βοηθάει τον Ανέστη στη νέα επίθεση που ετοιμάζει δίνοντας του τα λεφτά που ζητάει. Φυσικά δεν γνωρίζει πως αυτά τα χρήματα θα δοθούν στους ανθρώπους που θα βλάψουν ξανά την αγαπημένη του. Ο τρόμος σκορπίζεται για ακόμη μια φορά στη Μάνη. Θα καταφέρει να γλιτώσει και αυτή τη φορά η Μαρίνα, πως θα αντιδράσει ο Μάνος όταν μάθει τι συνέβη. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.